Σας εδώ από το γήπεδο της Θέρμης, εμβόλυμη αγωνιστική για τη ΓΑΜΑ Εθνική με τον αγώνα ανάμεσα στο Θερμαϊκό Θέρμης και το Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων Ιμαθίας. Δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο παρουσία του διαιτητικού τρίου. Και το Σάντος βγάζει και την μπροστινή επικίνδυνη παλιά με στην περιοχή. Το σουτ και έχουμε σωτήρια εκείνα από μακριού της Θέρμης. Νέο σουτ. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων Ιμαθίας. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι μας με τον Φούρτζιου, η μπάλα στον Παναγιωτίδη, πολύ κοντά. Ανδρεάκος, μες στην περιοχή, Ανδρεάκος κάνει το σουτ, η μπάλα φεύγει σε out. Αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τα πλυντήρια ταπί των Νιαγάρας, καθαρισμός μοκετών, χαλιών, παπλωματών. Υπεύθυνη καταστήματος Μποζίνη Σοφία με τηλέφωνο 6932-341-080. Φύλαξε όλο το χρόνο από τα πλυντήρια ταπί των Νιαγάρας που προσφέρουν το σημερινό αγώνα. Συναντάμε στην περιοχή, ένα σούτ από τον Αβραμόπουλο, Λίτσι, νέο σούτ, στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Παναγιωτίδη μπάλα. Συνεχίζει στο παιχνίδι μας, Κράβαρης, πιο πλάγια η μπαλιά του, προς την μπαλιά τώρα επικίνδυνα για την ομάδα της Θέρμης, το σούτ. Έχουμε το 1-0 για τον Θερμαϊκό Θέρμης, από την πολύ ωραία προσπάθεια των παιχτών του, αυτή θα καταλήξει στον Κράβαρη, θα κάνει το σούτ, θα νικήσει εκεί τον Αργυρόπουλο. Θερμαϊκός Θέρμης, Μέγας Αλέξανδρος, Τρικάλων Ιμαθίας, 1-0. Κλείνεται, γυρνάει προς τα πίσω, ψιλοκρεμαστή σέντρα από τον Ατανάσοφ, έξοδος, θα χάσει την μπάλα εκεί ο Παναγιωτίδης και έχουμε τώρα το πιάσιμο της μπάλας στη συνέχεια από τον Παναγιωτίδη, ο οποίος θα ζητήσει φάουλ, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι ο Σαφούρης, διαμάρτυρος. Πέρα, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πολλά τα νεύρα εκεί, δυστυχώς ξεφεύγει το παιχνίδι. Στο έδαφος ο Παναγιωτίδης. Έχουμε επεισόδια τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς το παιχνίδι χαλάει άσχημα θα λέγαμε. Εδώ στην Θέρμη. Πάρα πολλά τα νεύρα εδώ στο γήπεδο της Θέρμης. Δυστυχώς έχει χαλάσει το παιχνίδι, ο Παναγιωτίδης έχει χτυπηθεί εκεί. Πάρα πολλά τα νεύρα. Να δούμε τι θα δείξει τώρα ο ρέφερι εκεί, συνεννοείται με τους βοηθούς του. Παναγιωτίδης, ο οποίος έχει χτυπηθεί, βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος εκεί. Πάρα πολλά τα νεύρα εδώ στη Θέρμη, δυστυχώς το παιχνίδι έχει διακοπεί. Παναγιωτίδης πεσμένος. Έχει βγάλει κίτρινη κάρτα στον Αγγελίδη. Κίτρινη. Τέσσερις κίτρινες κάρτες έχουν βγει από τον κύριο. Τι θα δείξει, κόκκινη κάρτα στον Παναγιωτίδη και στον Σιρίδη. Αποβάλλεται ο. Έναρξη του δευτέρου μηχρόνου τώρα από τον κύριο Σαφούρη. Παιχνίδι για την ΓΑΜΑ Εθνική. Εμβόλυμη αγωνιστική. Θερμαϊκός Θέρμης Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ιμαθίας. Στο 1-0 προηγείται η ομάδα της Θέρμης από τον πρώτο ημίχρονο. Τον Κράβαρη. Ένα δυνατό σούτ από τον Φούρτζιου. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μαύρο Μιχάλη, ο οποίος με τα χέρια τέλεσε το κόρνερ αυτό. Το σούτ. Και έχουμε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Αργυρόπουλου. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Θέρμης από τον Μπατακό. Αβραμόπουλο, ένα δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Καλό το σουτ. Θέρμης με τον Μπικιάρη τον Νίκο να περνάει. Εκεί έχουμε το φάουλ από πίσω εκεί από τον Ατανάσοφ. Η κίτρινη κάρτα
η οποία θα βγει για γενική προσφορά από τα πλυντήρια ταπίτων Νιαγάρας, καθαρισμός μοκετών, χαλιών και παπλωμάτων με υπεύθυνη καταστήματος Μποζίνη Σοφία και τηλέφωνο 6932-341-080. Φύλαξη όλο το χρόνο από τα πλυντήρια ταπίτων Νιαγάρας που προσφέρει το σημερινό αγώνα. Ένα δεύτερη κίτρινη. Έχουμε αποβολή για τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων η Μαθίας, ο οποίος θα συνεχίσει πλέον με 9 ποδοσφαιριστές. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Ατανάσοφ, ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον Βικιάρη. Βικιάρης Ρίζος βρίσκει πολύ ωραία τον Αγγελίδη. Αγγελίδης μέσα στην περιοχή, το γύρισμα που περνάει μπάλα και δεν μπόρεσε να την βρει ο Κράβαρης. Μπροστινή παλιά, πολύ ωραία τώρα για τον Ράτζα. Ράτζα εκεί με στην περιοχή κάνει το σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Καλή στιγμή για την ομάδα της Θέρμης. Το σουτ από με το προστινή παλιά τώρα θα τραβηθεί και ο Αγγελίδης. Παίζεται λέει ο ρέφερι. Έχουμε στον Μπικιάρη τον Ρίζο. Μπικιάρης Ρίζο στο σουτ. Διώχνει ο Αργυρόπουλος και στη συνέχεια θα πιάσει και την μπάλα. Πασκιαρδής εκτέλεσε και έχουμε την έξοχη απόκρουση από τον Αργυρόπουλο. Αυτή τη στιγμή όμως ο κύριος Σαφούρης στηρίζει τη λήξη του αγώνα. Μεγάλη νίκη για τον Θερμαϊκό Θέρμης, ο οποίος καταφέρει.